Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήση της Πάντρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Έκτακτο βοήθημα που θα κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ για όσους συνταξιούχους δεν είδαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς και δεν επωφελήθηκαν από το βοήθημα των Χριστουγέννων, ανακοίνωσε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε αναβίωση των 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και νέα ρύθμιση για συνεπείς φορολογούμενους. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφη. Λοιπόν, έχουμε το έκτακτο βοήθημα ΦΑΠΑΞ των 200 περίπου ευρώ, έως 300 φτάνει το επίδομα, για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση. Ναι, έχουμε κατά βάση την επίσημη πλέον εξαγγελία του σχετικού βοηθήματος, κάτι το οποίο ακουγόταν όλο και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα. Εν αναμονή βέβαια και τις πορείες των φορολογικών εσόδων, πρόκειται να γίνει αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την είχαμε σήμερα αυτή την εξαγγελία. Και αύριο θα δοθούν οι διευκρινήσεις. Σωστά, αύριο θα δούμε, γιατί πολλές φορές έχουμε δει και στο παρελθόν ότι εντός εισαγωγικών, και να μου επιτραπεί η έκφραση, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες πολλές φορές. Πάντως έχουν δοθεί κάποιες, θα λέγαμε, φωτογραφικές ερμηνείες αυτής της εξαγγελίας. Κατά βάση έχουμε τρεις κατηγορίες συνταξιούχων στους οποίους απευθύνεται αυτό το βοήθημα, των 200 έως 300 ευρώ, και θα είναι κλιμακωτό από ό,τι ενημερωθήκαμε σήμερα, με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, και σίγουρα το πρώτο κριτήριο θα είναι το ύψος της σύνταξη που παίρνουν. Πρώτον, έχουμε όσους δεν έλαβαν καμία αύξηση οικονομική πρακτική στο ταμείο, δηλαδή, όχι λογιστική, από αυτούς που είχαν μεγάλη οικονομική σημαντική προσωπική διαφορά στις συντάξεις τους. Σε αυτούς η αύξηση το 7,75% έχει μόνο λογιστικό νόημα, δηλαδή μειώνεται σε χρηματικό ποσό αυτή η προσωπική διαφορά, μέχρι να δουν κάποια στιγμή στο μέλλον, αβέβαιο μέλλον, πότε θα δουν πραγματικές αυξήσεις. Αυτή είναι μία κατηγορία. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να δούμε, Έφη, και αν θα μπει κάποιο όριο στη σύνταξη. Αν δηλαδή η κυβέρνηση πει ότι το βοήθημα αυτό δεν θα το δικαιούνται όσοι παίρνουν, ας πούμε, σύνταξη πάνω από 1.200-1.300 ευρώ. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς τις εξαγγελίες αύριο. Επίσης, έχουμε άλλη μια κατηγορία συνταξιούχων, και οι οποίοι είναι όσοι δεν πήραν καθόλου από αυτό το βοήθημα που δόθηκε τα προηγούμενα Χριστούγεννα των 250 ευρώ και ανήκουν στην κατηγορία των χαμηλοσυνταξιούχων, μεταξύ του ποσού 800 και 1.000 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι το όριο το εισοδηματικό ήταν τα 800 ευρώ σύνταξη για αυτούς που πήραν το συγκεκριμένο βοήθημα. Και τρίτον, όσοι δεν ωφελήθηκαν από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, διότι έχουν μικρότερες των 1.000 ευρώ συντάξεις. Το εισφορά αυτή επιβαλλόταν μέχρι πρόσφατα, να θυμίσουμε, σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Υπάρχουν, φαίνεται, κάποιοι αριθμοί συνταξιούχων που είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο δεν έχουν υποφεληθεί από αυτές τις αυξήσεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια, Σωτήρη, να πούμε, επειδή μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους, τα 200 έως 300 ευρώ μπροστά στο κύμα ακρίβειας που πλήττει την κοινωνία, είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό το λένε και οι ίδιοι συνταξιούχοι. Και ίσως και προεκλογικό. Για λόγους εντυπωσιασμού. Ένα προεκλογικό πυροτέχνημα. Ας μην το κρύβουμε αυτό. Αναφέρεται από συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Θα δούμε και στο αύριο έχουμε και κινητοποίηση 6 στις 11 και θα δούμε το ρεπορτάζ. Το πρωί, έτσι. Να πούμε μόνο, Έφη, ότι εδώ υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα, θα το επισημάνουμε. Δεν είναι τώρα βέβαια, στη σημερινό. Απλά με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα πρέπει να επισημάνουμε το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς. Έχει δημιουργήσει, από ό,τι φαίνεται, συνταξιούχους δύο ταχυτήτων. Αυτοί που έχουν θετική προσωπική διαφορά μεγάλη και από τις αυξήσεις του 7,75 δεν πρόκειται να δουν στο ταμείο κάποια αύξηση, πέρα από τη μείωση αυτής της διαφοράς, της προσωπικής. Και είναι και οι συνταξιούχοι που έχουν λίγο χαμηλότερα ποσά στις συντάξεις, θα δουν όμως σε επίπεδο ετήσιου εισοδήματος κάποιες αξιοσημείωτες αυξήσεις που μπορεί να φτάνουν τα 800-900 ευρώ. Και εκεί δημιουργούνται αδικίες και θα πρέπει η κυβέρνηση, η σημερινή ή αυτή που θα βγει μέσα από τις εκλογές, να δει πώς θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Έχουμε και την ανακοίνωση
όμως των 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και μια μόνο ρύθμιση για συνεπείς φορολογούμενους. Ναι, αυτό θα λέγαμε ότι αφορά αυτή η εξαγγελία ακόμα περισσότερο κόσμο. Οι συνταξιούχους θα λέγαμε ότι αφορά μια κατηγορία 140 με 150 χιλιάδες συνταξιούχους. Εδώ θεωρώ ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες. Πρώτον, έχουμε την αναβίωση, θα λέγαμε, των 100-120 δόσεων. Μιλάμε και για εφορία και για ασφαλιστικά ταμεία. Για κάποιους λόγους μπορεί φορολογούμενοι να έχασαν αυτή την ρύθμιση και την περίοδο της πανδημίας. Οπότε αλλά και τώρα την ναι, αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβίωση θα είναι, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η πληρωμή 2 μαζεμένων δόσεων. Και βέβαια η τήρηση και η πληρωμή και των υπόλοιπων που έχουν απομείνει στη ρύθμιση. Τώρα τι θα γίνει, το κενό μάλλον που έχει προκύψει από την απώλεια της ρύθμισης μέχρι την επανενεργοποίησή της, θα μεταφερθεί θεωρητικά στο τέλος της υφιστάμενης ρύθμισης. Έχουμε επίσης μια νέα ρύθμιση που βγαίνει τώρα, θα βγει τώρα και θα είναι από 36-72 δόσεις. Θα αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν από την περίοδο μάλλον που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι καινούργια αυτή η ρύθμιση και μιλάμε για μια περίοδο που θα ξεκινά από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 μέχρι και το τέλος του 2022 και επίσης μια ακόμα παρόμοια ρύθμιση, πάλι 36-72 δόσεων, που θα αφορά αυτούς που έκαναν χρέη μέσα στη διάρκεια της πανδημίας και την απόλεσαν λόγω του συνθήκων του πολέμου και της ακρίβειας που προέκυψε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε δηλαδή μια πολλαπλή ρύθμιση, ανάλογα με το πού εμπίπτει κάθε φορολογούμενος που έχει εκκρεμίσει οφειλές και ληξιπρόθεσμες. Και βέβαια να ξέρουμε και να πούμε ότι με την ένταξη και την ενεργοποίηση αυτών των ρυθμίσεων παγώνουν και τα όποια αναγκαστικά μέτρα έχουν ληφθεί εις βάρος αυτών των φορολογούμενων. Θα δούμε αύριο, όπως είπαμε, τα νεότερα. Ναι, θα πρέπει να ακούσουμε όλες τις λεπτομέρειες, βέβαια, γιατί σίγουρα οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφοροποιήσουν αρκετά από αυτές τις εξαγγελίες που. Και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όπως είπαμε, τόνισε ο ίδιος ότι το ύψος του έκτακτου βοηθήματος θα εξαρτηθεί ανάλογα με το ύψος των αποδοχών, ενώ έκανε ξεχωριστές αναφορές και για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Είμαστε σήμερα στην θέση να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023, επειδή, όπως έχω πει πολλές φορές, η οικονομία μας αναπτύσσεται καλύτερα από το προσδοκόμενο. Αυτό δημιουργεί και περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Οπότε είμαι σήμερα σε θέση να αναγγείλω ότι θα υπάρχει ένα έκτακτο βοήθημα για συνταξιούχους οι οποίοι δεν είδανε αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς, το οποίο θα είναι μεταξύ 200 και 300 ευρώ ανάλογα το ύψος των συντάξιμων αποδοχών τους και της τυχόν σύνταξης που έλαβαν. Το πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα είναι πιο δομικό, είναι πιο ουσιαστικό και σίγουρα το ζήτημα του κόστους παραγωγής είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα και για τους αγρότες αλλά και για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος ενέργειας και υψηλό κόστος ζωοτροφών. Έχω πάρει την απόφαση ότι θα χρηματοδοτήσουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για όλο το 2023. Αυτό μπορώ να σας το ανακοινώσω σήμερα. Το έχω συμφωνήσει πια με το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μια σημαντική παρέμβαση του 76 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ταυτόχρονα έχω ζητήσει και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όλες οι εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν σχετικά με αποζημιώσεις να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να μην έχουμε εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν. Πάντως, οι συνταξιούχοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι ούτε από τις σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το επίδομα σε όσους έχασαν την αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Ζητούν την επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης. Δίνουν μάλιστα ραντεβού αύριο έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ στις 11 το πρωί. Είναι και αφορά συνταξιούχους όλων των ταμείων από την ΑΧΑΕΑ. Τα συνταξιουχικά σωματεία Πάτρας και Αχαΐας θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ στην Πάτρα, συμβολή των οδών Κορίνθ και Γούναρη, αύριο στις 11 το πρωί. Θα εκφράσουν για ακόμη μία φορά την αντίδρασή τους στην οικονομική τους εξαθλίωση και στην κατάρρευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους σε μία εποχή που οι αυξήσεις ροκανίζουν τα ελάχιστα που λαμβάνουν ως σύνταξη. Θέλουμε να καταγγείλουμε το μεγάλο έγκλημα που έγινε σε βάρος των συνταξιούχων και των παιδιών μας, ο Άριος Πάγος. Με πρωτόγνωρες συνοπτικές διαδικασίες αποφάσισε ότι είναι δίκαιο να παίρνουν τα σπίτια μας στον αγώνα μιανής ζωής, οι πάτσιδες, τα κοράκια των φανς
μπιτ παρά και μάλιστα αφορολόγητα με νόμους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Βρισκόμαστε και πάλι στον δρόμο του αγώνα. Συνεχίζουμε δυναμικά τη διεκδίκηση των δικαίων και αδιαμφισβήτητων δικαιωμάτων μας. Η συνέχεια των αγώνων μας είναι δυστυχώς αναγκαία. Οι συνταξιούχοι είμαστε αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας και δεν κάνουμε επαιτία ούτε ζητάμε ελεημοσύνη από κανέναν. Ζητάμε την απονομή δικαιοσύνης στις συντάξεις. Καλούν τους συνταξιούχους της περιοχής να ξεσηκωθούν και να καταλάβουν στην κυβέρνηση ότι δεν δέχονται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, άλλες αυταπάτες από τους επίδοξους σωτήρες. Απαιτούν επίσης να αποδοθεί σε όλους η 13η και η 14η σύνταξη, σημειώνοντας πως δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω, αλλά θα συνεχίσουν να διεκδικούν όλα όσα τους πήραν. Η ακρίβεια, η ανεργία, χίλια δύο πράγματα, ας πούμε. Πρέπει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση να σκύψει στα αιτήματα των συνταξιούχων, γιατί εμείς ειδικά οι παλαιότεροι είμαστε οι υπάλληλοι που ανορθώσαμε, θα έλεγα, το έθνος, γιατί βρισκόταν μετά την κατοχή σε άσχημη κατάσταση. Θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα και στην προεκλογική περίοδο, μη πιστεύοντας βέβαια σε επίδοξους σωτήρες. Καλούμε για αύριο Τετάρτη 15 Δευτέρου 2023 και ώρα 11 το πρωί όλους τους συνταξιούχους να δώσουν βροντερό παρόν στον Εύκα, Κορίνθου και Γούναρη. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Διεκδικούμε όλα όσα μας έχουν αφαιρέσει σε όλα τα δικαιώματά μας. Αύριο Τετάρτη αναχωρεί για την Αθήνα η βοήθεια που συγκέντρωσε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας προκειμένου να αποσταλεί το συντομότερο σε Τουρκία και Συρία, όπου οι κάτοικοι εκεί ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά μετά την φωνική επίσκεψη του Αγγέλαδου την περασμένη εβδομάδα. Η ανταπόκριση των πατρινών, μεταξύ των οποίων και των Κυπρίων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ήταν μεγάλη και ουσιαστική, καθώς συγκεντρώθηκε μια αρκετά μεγάλη ποσότητα πρώτων ειδών. Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των πατρινών στην έκκληση του Εργατικού Κέντρου της πόλης για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς, στους οποίους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο. Οι πατρινοί έδωσαν ρούχα, φάρμακα, παιχνίδια και σκεπάσματα σε μια προσπάθεια να συμβάλλουν όσο μπορούν στο να απαλύνουν έστω και στο ελάχιστο το δράμα τους. Θέλουν να μας πείσουν ότι οι φυσικές καταστροφές, οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι φωτιές είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι. Αυτά θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας του Μεγάλου Κεφαλαίου, όπως έχουμε και εδώ στη χώρα μας τα ίδια ζητήματα με τις πλημμύρες, με τις φωτιές. Εδώ σήμερα αποδεικνύεται ακόμα μια φορά το σύνθημα των συνδικάτων ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και το αποδεικνύουμε σήμερα με την έμπρακτη αλληλεγγύη μας προς τους λαούς της Συρίας και της Τουρκίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, κατά τη διαδικασία των συσκευασιών των ειδών που συγκεντρώθηκαν, συνέβαλαν φοιτητές Έλληνες και Κύπριοι του Πανεπιστημίου Πατρών, που προσέφεραν και βοήθεια υλική εκτός από συναισθηματική, αποδεικνύοντας ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα και η τραγωδία τους ενώνει. Ήρθανε και οι Κύπριοι φοιτητές να παραδώσουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, σε συνεννόηση προφανώς και με τους συλλόγους, γιατί για μας και για τους Κύπριους προφανώς, οι διαφορές που υπάρχουν, που ισχύει με το Κυπριακό όπως όλοι ξέρετε, δεν μπορούν να αναιρέσουν ούτε να μπουν εμπόδιο στην προσπάθεια που γίνεται να φτάσει η αλληλεγγύη παντού, γιατί και εμείς και εκείνοι πιστεύουμε ότι δεν έχουν οι λαοί τίποτα να χωρίσουν. Η βοήθεια από το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας θα αναχωρήσει αύριο για την Αθήνα, όπου θα συγκεντρωθεί η βοήθεια όλων των εργατικών κέντρων και των συνδικάτων της χώρας, και από κοινού θα ξεκινήσουν τα φορτηγά για να μεταφέρουν τα είδη πρώτης ανάγκης στους σεισμόπληκτους των δύο χωρών. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στο άσυλο Ανιάτων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την απόφαση της διοίκησης να επιβάλλει σε εργαζόμενη καθαρίστρια την πληρωμή τζαμιού που έσπασε κατά τη διάρκεια της εργασίας της. Καταγγέλουν μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, την ανερυθρίαστη στάση και συμπεριφορά της διοίκησης. Μαζί μας ο κύριος Θεόδωρος Παπαγεωργόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργόπουλε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το βήμα να καταγγείλουμε από το σταθμό σας την ανάλγητη συμπεριφορά της διοίκησης απέναντι σε μια καθαρίστρια, σε μια γυναίκα του Μόχθου, μια φτωχή εργαζόμενη που ουσιαστικά η διοίκηση πήρε απόφαση να πληρώσει το 1/4 του μισθού της για μια φθορά που έγινε στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
Φαίνεται, δίνεται η εντύπωση ότι εδώ και αρκετό καιρό το άσυλο ανιάτων είναι ένα καζάνι που βράζει. Είναι έτσι? Δυστυχώς έχουμε πολλές φορές περιστατικά αναλγησίας απέναντι στους εργαζόμενους και χαρακτηρίζεται με ιδιαίτερη εκδικητικότητα η διοίκηση σε αποφάσεις που έχουν πάρει εναντίον των εργαζομένων. Δεν είναι η πρώτη φορά αυτή. Έχουμε προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Έχουμε καταγγείλει συμπεριφορές εργασιακού μόμπινγκ, όπου κερδίσαμε και ασφαλιστικά μέτρα για αυτό το θέμα. Και τώρα αποδεικνύεται και εν της πράγμαση ότι τόσο οι εργαζόμενοι αλλά και το σωματείο που διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων, μέσα από τέτοιου είδους αποφάσεις που πήρε η διοίκηση για μία εργαζόμενη να καταβάλει το 1/4 του μισθού της για μία φθορά που έγινε χωρίς δόλο, είχαμε απόλυτο δίκιο σε όλες τις διεκδικήσεις μας. Καταρχάς, είναι νόμιμο το να πληρώσει μια εργαζόμενη την ζημιά που έγινε εν ώρα εργασίας? Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι ο εργαζόμενος να υποστεί τη μισή ζημιά. Αλλά όταν δεν έχει δόλο, δεν υποχρεούται να πληρώσει τη ζημιά που έχει γίνει. Εμείς πέραν τη στάση που θα κάνουμε αύριο και καταγγέλουμε τη διοίκηση για αυτή την αναλγησία της και απαιτούμε να γυρίσει πίσω τα χρήματα στην εργαζόμενη, διότι κυρία... Γιατί πόσο μιλάμε, κύριε Παπαγιώργο? Κυρία Έφη Καρουνιά, το ποσό που της είπαν να πληρώσει είναι 170 ευρώ για ένα τζάμι. 170 ευρώ. Το Σωματείο των Εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα που έκανε, σύμφωνα με τις διαστάσεις του τζαμιού, τις ίδιες διαστάσεις του τζαμιού, δεν ξεπερνάει τα 70 ευρώ. Δηλαδή, τις χρεώσανε 100 ευρώ επάνω για μία φθορά 70 ευρώ. Πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Παπαγεωργόπουλε? Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν υπήρχε μία επιτροπή η οποία να πάρει προσφορές. Έγινε μία απευθείας ανάθεση σε δικό τους συνεργάτη. Ο συνεργάτης χρέωσε ό,τι αυτός θεωρούσε ότι έπρεπε να χρεώσει. Ελεύθερη αγορά άλλωστε. Η διοίκηση δεν την ενδιέφερε, διότι όπως λέει και ο σοφός λαός, έκανε μνημόσυνο με ξένα κόλυβα, αφού είχαν πάρει απόφαση να το χρεωθεί αυτή η φτωχή εργαζόμενη. Δεν την ενδιέφερε και πόσο θα χρέωνε ο τζαμάς. Όμως, εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό, 100 ευρώ επάνω, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς από πού βγήκε αυτό το ποσό. Έχετε μιλήσει με την διοίκηση, έχετε θέσει αυτά τα ζητήματα? Έχετε θέσει και αυτό το ερώτημα? Της το θέσαμε το θέμα υπό τη μορφή στάσης εργασίας. Ούτε καν μπήκε στη διαδικασία να συζητήσει μαζί μας, διότι όταν κάνουμε μία στάση εργασίας πρέπει να τους δώσουμε έναν χρόνο έτσι ώστε να διαβάσουν το αίτημά μας για το ποιο λόγο κάνουμε τη στάση εργασίας. Δεν μπήκαν καν στην δυνατότητα να συζητήσουν με εμάς, να διαβουλευτούν με εμάς για τη στάση εργασίας. Είναι σαν να μην τους ενδιαφέρει ό,τι και να κάνουμε. Και εδώ θέλω να πω ότι ενώ είχε ακουστεί στην αρχή ότι ήταν μια ομόφωνη απόφαση, επειδή επικοινώνησα με συμβούλους, μου είπαν ότι δεν ήταν ομόφωνη απόφαση και κακώς αυτό έχει βγει προς τα έξω. Δηλαδή υπήρχε αντίδραση και μέσα στο διοικητικό του συμβούλιο, το επταμελές. Από την άλλη, βέβαια, για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, κύριε Παπαγεωργόπουλε, αυτά τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μήπως είναι και αυτός ένας λόγος που η διοίκηση προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν χρήματα? Η διοίκηση διαχειρίζεται αρκετά εκατομμύρια στον προϋπολογισμό του ιδρύματος και τα 170 ευρώ της συναδέρφου είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που διαχειρίζεται η διοίκηση. Οπότε ένας λόγος επιπλέον ήταν να μην προβούν σε αυτήν την ενέργεια και να στερήσουν 170 ευρώ από έναν μισθό εργαζομένης που τον έχει πολύ ανάγκη. Λέτε ότι το άσυλο ανιάτων
δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αυτό μας λέτε. Αυτό ακριβώς λέω. Το άσυλο ανιάτων, σύμφωνα με συμβάσεις που έχει με τον ΕΟΠΗ, αμείβεται αρκετά καλά. Οι διαχειριστές λοιπόν, που είναι το φιλανθρωπικό αυτό σωματείο του Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειρίζονται αυτά τα χρήματα. Δεν είναι χρήματα τα οποία τους ανήκουν. Είναι χρήματα τα οποία δίνει το κράτος, δίνει ο φορολογούμενος πολίτης, κυρία Καρούνια. Δηλαδή, δίνω εγώ από τον μισθό μου, κάθε μήνα μου παρακρατούνται κάποια χρήματα για να πηγαίνουν είτε στους συνταξιούχους, είτε σε κοινωνικές δομές και πρόνοιες που κρίνει το κράτος. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, κάποια μέρος από αυτό πηγαίνει και στο άσυλο ανιάτων. Αυτά τα χρήματα τα διαχειρίζεται η διοίκηση. Η διοίκηση λοιπόν ήταν απαράδεκτο να στερήσει το 1/4 του μισθού της εργαζόμενης, μιας φτωχής εργαζόμενης του Μόχθου, σε αντίθεση με αυτό που έχει το αποθεματικό. Είναι πολλά περισσότερα τα χρήματα που έχει το αποθεματικό του Ιδρύματος, για το λόγο το ότι όλοι οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια καταβάλουν άοκνες προσπάθειες, δεν υπάρχει προσωπικό και έπρεπε να μπει και αυτό στη ζυγαριά. Δηλαδή, οι αδήλωτες ώρες που έχει εξυπηρετήσει η συγκεκριμένη συνάδελφος στο Ίδρυμα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που κλείθηκε τώρα να καλύψει τα 170 ευρώ. Κατανοητό. Αύριο έχετε τη στάση εργασίας, συνεχίζετε αυτόν τον αγώνα. Αύριο έχουμε στάση εργασίας, κάνουμε μια δυναμική κινητοποίηση, τετράωρη στάση εργασίας και τους κάνουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο να γίνει η πρώτη ύλη ουσιαστικά στην κρεατομηχανή των συμφερόντων του Ιδρύματος και σε τέτοιου είδους αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση απέναντι σε μεροκαματιάριδες γυναίκες και εργαζόμενους σύμφωνα με το αποθεματικό του Ιδρύματος. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό και να δουν τους εργαζομένους υπό το πρίσμα της φιλανθρωπίας που όλοι αυτοί θεωρούν ότι βγάζουν προς τα έξω. Και γι' αυτό το λόγο αύριο το πρωί κάνουμε μια τετράωρη στάση εργασίας. Και συνεχίζεται βέβαια τον αγώνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαγεωργόπουλη. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε για να καταγγείλουμε ορισμένα πράγματα για την διοίκηση. Καλό σας βράδυ. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Την δυνατότητα αλλαγής του ηλεκτρικού του θερμοσύμφωνα με ηλιακό θα έχουν χιλιάδες νοικοκυριά και στην Αχαΐα. Με το νέο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύμφωνα. Οι επιδοτήσεις θα φτάνουν ακόμη και το 60% του κόστους αγοράς, ενώ με τον τρόπο αυτό να μένεται εκτός από χρήματα να εξοικονομηθούν και χιλιάδες κιλοβατόρες. Τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα θερμοσύμφωνα με τον ηλιακό θα έχουν χιλιάδες νοικοκυριά και στην Αχαΐα, καθώς αναμένεται το επόμενο διάστημα να ξεκινήσει σχετικό πρόγραμμα. Ωστόσο, η αγορά μέχρι σήμερα είναι παγωμένη, αφού όλοι περιμένουν την έναρξή του. Έχουμε μία ανακοίνωση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θέλετε, του προγράμματος αυτού εδώ και ένα χρόνο. Πρακτικά αυτό σημαίνει, μάλλον καταρχήν είναι καλοδεχούμενο οποιοδήποτε πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των νοικοκυριών. Αφορά την ενίσχυση του πολίτη, αφορά την ενίσχυση της ποιότητας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Αυτό είναι δεκτό. Εκείνο όμως που δεν είναι δεκτό, πλέον πρέπει να το πούμε έτσι, είναι αυτή η διαρκής ανανέωση των ανακοινώσεων, η οποία τι κάνει, ουσιαστικά παγώνει την αγορά. Επί της ουσίας, το πρόγραμμα θα δίνει δυνατότητα αντικατάστασης των ηλεκτρικών θερμοσυμφώνων με ηλιακούς και εκτός από ποιότητα ζωής, βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Περιμένει ο κόσμος να βγει το πρόγραμμα και η αγορά παγώνει, σταματάει κάθε δραστηριότητα προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με το πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Καταρχήν, στο πρόγραμμα δεν θα είναι όλοι δεκτοί. Αυτό το ξέρουμε, θα υπάρχουν κάποια κριτήρια. Άρα και εκείνοι που δεν θα είναι δεχτοί όμως, περιμένουν και αυτοί, γιατί δεν ξέρουν ποιοι θα είναι δεχτοί. Αυτό σημαίνει ότι σταματάμε να δουλεύουμε. Βάλτε λοιπόν ότι υπάρχει το πρόγραμμα αυτό με το ηλιακά, υπάρχει το πρόγραμμα με τα φωτοβολταϊκά, υπάρχει το πρόγραμμα με το 21-39 που περιμένουν για τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια, για τα σπίτια, για τις παλιές κατοικίες. Βάλτε ότι υπάρχει ένα εξοικονομώ και όλα αυτά η κυβέρνηση τα ανακοινώνει κάθε τόσο ή τα αφήνει να διαραίουν σύμφωνα με
δημοσιογραφικές πληροφορίες. Στην Πάτρα πάντως, το 50% των σπιτιών εκτιμάται ότι διαθέτουν ηλεκτρικό θερμοσύφωνα και άρα χρειάζεται η αντικατάστασή του. Έχουμε το τελευταίο 1,5 χρόνο διαρκείς αυξήσεις, απανωτές αυξήσεις. Θα σας πω μόνο ότι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες έχουν ανέβει γύρω στο πάνω από 40% η τιμή τους. Και φυσικά δεν έχουν έρθει οι αυξήσεις τώρα του 23, τις οποίες περιμένουμε. Ονειρεύτηκα ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία δημιουργίας στη δουλειά που μόλις ξεκίνησες. Στο χόμπι που ποτέ δεν άφησες. Εκεί που παίζουν τα παιδιά φτιάχνοντας το δικό τους κόσμο. Στους δρόμους που ανοίγονται μπροστά σου για να φτάσεις στον προορισμό σου. Όσο μακρινός κι αν είναι. Ονειρεύτηκα ότι η ελευθερία... Ότι η ελευθερία θα είναι αφετηρία. Σε κάθε σου επιλογή. Ότι ο σύγχρονος κόσμος θα είναι η γειτονιά σου. Ότι οι επιλογές σου θα οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο. Ότι το αύριο θα είναι πάντα καλύτερο. Ονειρεύτηκα μια ζωή όπου η τέχνη σε βρίσκει παντού, με κάθε τρόπο. Ένα μέλλον όπου η ελπίδα έχει αξία. Ονειρεύτηκα ότι η αγάπη πάντα θα βρίσκει χώρο για να υπάρξει παντού. Ονειρεύτηκα τη σημασία του να ζεις. ΕΣΠΑ, 20 χρόνια στη Δυτική Ελλάδα, χτίζει έναν κόσμο δημιουργίας, χρηματοδοτώντας πάνω από 10.000 δράσεις με έργα πολιτισμού, ανάπλασης, υποδομών, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, καινοτομίας, αστικής αναβάθμισης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και συνεχίζει να ονειρεύεται την επόμενη μέρα. ΕΣΠΑ, σημασία έχει να το ζεις. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, στο φουλ βρίσκονται οι προετοιμασίες στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Πάτρας για τον γιορτασμό της Τσικνοπέμπτης, σε τόσο το εστιατόριο όσο και αρκετά καφέ μπαρ ετοιμάζουν εξωτερικά ψησίματα από τις μεσημεριανές ώρες με μουσική και χορό, ενώ ήδη υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που έχουν προνοήσει από νωρίς να εξασφαλίσουν τραπέζι, Σωτήρη. Ναι, κάπως αντίθετα τα πράγματα φέτος. Mm-hmm. Μας τα έφερε η χρονιά έφη. Πρώτα έχουμε τα σιρόπια του Αγίου Βαλεντίνου και ακολουθούν οι ψησταριές, τα τσιχνίσματα της Τσικνοπέμπτης. Και τα καταστήματα, επιχειρήσεις, οι παρέες γενικώς της Πάτρας ετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη γιορτή της Τσικνοπέμπτης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Πάτρα το γλεντάει πολύ δυνατά αυτή την ημέρα και από ό,τι μαθαίνουμε, οι καιρικές συνθήκες θα είναι και ιδανικές. Δεν θα κάνει και πολύ κρύο, θα έχουμε πάντως ηλιοφάνεια, οπότε θα τιμηθεί δεόντως. Έτσι και φέτος χωρίς απολύτως κανένα περιορισμό σε σχέση με τους περιορισμούς που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι βέβαια ότι τηρούνταν, τουλάχιστον την περσινή χρονιά, αλλά έχουμε πλήρως απελευθερωμένες όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Προφανώς, ψησταριές, γενικώς ό,τι έχει σχέση με την εστίαση μεθαύριο είναι όλα στο φουλ. Πάρα πολλοί έχουν σπεύσει ήδη και έχουν κάνει τις κρατήσεις τους. Λίγες οι θέσεις όσες είναι ακόμα απομένουν μέχρι και σήμερα. Και γι' αυτό όσοι ενδιαφέρουν να βγουν το βράδυ της Τσικνοπέμπτης και το μεσημέρι θα πρέπει να φροντίσουν από τώρα να έχουν κάνει την κράτησή τους, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος, οι πατρινοί βγαίνουν κατά χιλιάδες αυτή την ημέρα. Να πούμε βέβαια ότι εδώ... Πάντως αυτό που αναμένεται να γίνει και φέτος είναι να μετατραπεί το κέντρο της Πάτρας και όχι μόνο σε μια υπαίθρια ψησταριά. Προφανώς. Έχουμε μια υπαίθρια ψησταριά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και καταστήματα, επιχειρήσεις, παρέες, όλοι κατά κάποιο τρόπο οργανώνουν το τσιμπούσι τους στη γειτονιά τους. Αν και τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος έχουμε και γκρίνιες και στο επίπεδο της εστίασης. Και η Τσικνοπέμπτη θα είναι και μια πρόβα τζενεράλε για το τριήμερο του καρναβαλιού από άποψη ελέγχων, Σωτήρη. Σωστά. Και εδώ να πούμε ότι όχι, αύριο βέβαια, μεθαύριο βέβαια, από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε τόσο μεγάλους και εντατικούς ελέγχους.
θα είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι το τσίκνισμα έχει εμπορευματοποιηθεί, δηλαδή όσες επιχειρήσεις, όσα καταστήματα, όσες παρές βγάζουν ψυχαργές στον δρόμο, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αρχίζουν και πολλούν, κάνουν πωλήσεις, ενώ παλιότερα είχαμε και αυτό το έθιμο της δωρεάν προσφοράς του μεζέ και κάποιο σουβλάκι, κάποιο καλαμάκι. Όλα είναι εμπορεύσιμα και όλα πολλούνται και, όπως καταλαβαίνεις έχει αποτελέσει το ζήτημα αυτό και αντικείμενο τριβής και σε συνδυασμό μάλιστα και με την παρέμβαση που έκανε προημερών ο ΣΚΙΑΝΑ, ο Σύλλογος των Κατεστηματαρχών Εστίασης, ο οποίος απευθυνόταν περισσότερο στο τρίμερο της αποκριάς, επενθυμίζοντας ότι πρέπει να μπει ένα φρένο στην ανεξέλεκτη δραστηριοποίηση παράνομων και διαφόρων πλανόδιων που ψήνουν σουβλάκια, προσφέρουν τέτοιου είδους προϊόντα, φαγόσιμα, ειδικά το τρίμερο του καναβαλιού. Και αυτό να σου πω ότι έχει ήδη προκαλέσει τριβές στους κόλπους του Σιάννα. Υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν τις επιχειρήσεις τους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, τις ψυσταριές, το φαγητό, και βλέπουν έναν εξίδατο και έντονο ανταγωνισμό και άνισο ανταγωνισμό σε πολλές περιπτώσεις, γιατί βλέπουν καφετέρειες από την άλλη πλευρά να κάνουν μια ψυσταρία και να προσφέρουν σουβλάκια και να πωλούν σουβλάκια στον κόσμο, και καταλαβαίνεις ότι σου λέει ψυσταριές εμείς αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό. Μαθαίνουμε ότι υπήρξε και άτυπο συμβούλιο γύρω από αυτό το ζήτημα. Έχουν ήδη εκδηλωθεί κάποιες γκρίνιες. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η διοίκηση του ΣΚΙΑΝΑ, γιατί έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση έπειτα από τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια πριν από μερικές ημέρες, για να μπουν τα θέματα της ασφάλειας και της τήρησης της νομιμότητας στο θέμα στο τρίμερο του καναβαλιού. Ο ΣΚΙΑΝΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός κάποιοι που δεν έχουν σχέση με το κομμάτι της εστίασης να βγαίνουν και να πωλούν σουβλάκια έξω από την πόρτα του καταστήματός τους εκείνες τις ημέρες. Και αυτές οι αναφορές καταλαβαίνεις ότι αποτέλεσαν αντικείμενο, όπως είπαμε, τριβών και ενστάσεων και εντάσεων, λοιπόν, ακόμα και εντάσεων και μέσα στο σχόλιο. Και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η Τσικνοπέμπτη, να σε ευχαριστήσω. Και να πούμε εδώ, ναι, ένα κλείνοντας, ότι μην ξεχνάμε, οι ανατιμήσεις στα κρέατα θα τις δούμε και φέτος. Στην Τσικνοπέμπτη, ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη ένταση στα προϊόντα που θα πωλούνται. Αρκεί να αναφέρω, φέτος έχουμε το χοιρινό, που κλασικά θεωρείται ο βασιλιάς εντός εισαγωγικών του κρέατος που προσφέρεται αυτές τις ημέρες. 7 ευρώ το κιλό, το εγχώριο και χοιρινό, από τιμές που είχαμε πέρσι, που μπορεί να το βλέπαμε, βρίσκαμε και στα 4 ευρώ, 4,5-5 ευρώ το πολύ. Φέτος αρκετά ανατιμημένο, και όπως είναι και ανατιμημένο αρκετά και το κοτόπουλο και βέβαια όλα τα προϊόντα φαγόσιμα που πολλούνται. Πιο ακριβή. Βέβαια, πιο ακριβή Τσικνοπέμπτη, λοιπόν, φέτος. Θα τα πούμε, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω. Γιορτή των ερωτευμένων σήμερα 14 Φεβρουαρίου και η ταύτιση του γιορτασμού της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου με την ημέρα των ερωτευμένων ξεκίνησε από την Αγγλία του Ύστερου Μεσαίωνα, αιώνες μετά. Η μέρα αυτή τιμάται δέοντος από άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, όπως έγινε και σήμερα στην Πάτρα, όπου τα ζαχροπλαστεία κάλυψαν με τις γεύσεις τους όλες τις απαιτήσεις των ερωτευμένων. Η μέρα αναθέρμανσης της αγοραστικής κίνησης, ζαχροπλαστή, ανθοπολία και είδη δώρων, η σημερινή, αφού οι απανταχού ερωτευμένοι έχουν την τιμητική τους και δείχνουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο. Μάλιστα, τα ζαχροπλαστεία γέμισαν τα ψυγεία τους με τούρτες σε σχήμα καρδιάς και με όλες τις γεύσεις, καλύπτοντας και τους πιο απαιτητικούς. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στους ερωτευμένους. Εμείς στα ζαχροπλαστεία έχουμε φτιάξει διάφορα γλυκίσματα σε καρδούλες, σε πάστες, τούρτες, και περιμένουμε τους καταναλωτές να τις πάρουν. Θέλουν να γράψουν με κάτι πάνω στις τούρτες κάποια ιδιαίτερα, και εμείς ανταποκρινόμαστε. Η ταύτιση του ερωτασμού της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου με την ημέρα των ερωτευμένων ξεκίνησε από την Αγγλία του Ύστερου Μεσαίωνα, έχοντας παγανιστικές και χριστιανικές αναφορές. Όμως, εν έτη 2023, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι τιμούν την ημέρα εκφράζοντας στον σύντροφό τους την αγάπη τους. Ζητούν τούρτες καρδιές, που έχουμε ετοιμάσει τις τελευταίες, χτες και σήμερα ετοιμάζουμε, παστούλες, σοκολατάκια σε καρδούλες, διάφορα που να ανταποκρίνονται στην γιορτινή ημέρα. Νέοι συνήθως, αλλά έρχονται και κάποιοι μεγάλης ηλικίας. Φυσικά υπάρχουν και οι πολύ ερωτευμένοι που με τις παραγγελίες τους έχουν μείνει αξέχαστοι στη μνήμη των ιδιοκτητών ζαχαροπλαστείων, όπως και ο κύριος που προετών στην Πάτρα παρήγγειλε μία τούρτα που χρειάστηκε λόγω μεγέθους βανάκι για να μεταφερθεί.
Κάθε χρόνο, ανήμερα της γιορτής της αγάπης, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανίου Νοσοκομείου, ο Άγιος Τηλιανός, δίνει άλλο νόημα στον Άγιο Βαλεντίνο και ξεκινά αιμοδοσία ως μια έμπρακτη μορφή αγάπης προς τον συνάνθρωπο που χρειάζεται αίμα. Το αίμα δεν πληρώνεται και ο κάθε οργανισμός το αναπληρώνει γρήγορα. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο είδος αγάπης από την προσφορά καρδιάς. Πιστός και φέτος στο έθιμο των τελευταίων ετών, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παίδων ο Άγιος Τηλιανός ξεκίνησε ανήμερα τις εορτές των ερωτευμένων εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην πλατεία Γεωργίου με σύνθημα «Το πρωί αγαπάμε και δίνουμε αίμα και το βράδυ ερωτευόμαστε». Αυτή η παράδοση έχει αρχίσει σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος στη συνείδηση των πατρινών. Και κάθε χρόνο έχουμε όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Πρώτη μέρα σήμερα, ο κόσμος από το πρωί έρχεται να αιμοδοτήσει και θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες. Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ στην περιοχή μας, όμως κάτι άρχισε να αλλάζει μετά την πανδημία και παρατηρείται αύξηση των εθελοντών αιμοδοτών, κάτι που είναι αισιόδοξο. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Πάντοτε είναι μεγάλες οι ανάγκες. Το ευχάριστο είναι ότι αρχίζουμε όλοι μας σιγά σιγά και το συνειδητοποιούμε. Ότι είναι μεγάλες οι ανάγκες σε αίμα και ότι αν χρειαστούμε αίμα πρέπει να υπάρχει για να το βρούμε και εμείς όταν έρθει η σειρά μας. Και είναι κοινότυπο, αλλά θα το πω. Οι παγκόσμιες στατιστικές λένε ότι μια φορά στη ζωή μας ο κάθε άνθρωπος θα αναζητήσει αίμα είτε για τον εαυτό του, είτε για το συγγενή του, είτε για το φίλο του. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν το αίμα πρέπει να υπάρχει. Άλλωστε, η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια έμπρακτη κίνηση αγάπης προς τον κάθε άνθρωπο που δεν μπορεί να αναπληρωθεί όσο κι αν οι επιστήμονες προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνητό αίμα. Χρειάζεται ενδιαφέρον, χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται αλληλεγγύη και κυρίως χρειάζεται, θα έλεγα, συνειδητοποίηση του τι είναι το αίμα. Το αίμα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά αλλού. Το αίμα είναι μόνο ένα στοιχείο ζωής που δίνει μόνο ο άνθρωπος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.